δημιουργείται ένα θέμα με τη θέση του playmaker. Δεν έχουμε πολλές λύσεις. Ναι. Νομίζω πλέον ότι μετά από αυτή την απόφαση του Σλούκα είναι μονόδρομος ότι ο Γόκαπ θα είναι στην εθνική, στο παγκόσμιο. Αν δεν έχουμε τον Γόκαπ, θα πάμε χωρίς playmaker. Τον έβαλε ο Σλούκα, ήδη τον Γόκαπ. Τέλος, τέλος. Λύθηκε νομίζω ο ότι λύθηκε ο γρίφος με αυτό. Ο Γόκαπ θα είναι ο ένας playmaker. Δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και άλλα θέματα όμως. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα. Μπήκαν όλοι μέσα. Εντελώς μπήκαν. Δηλαδή ο Καλάθης και να μην ήθελε. Θέλει, δεν θέλει. Ναι, αλλά το θέμα μέσα. Είναι ο Λαριτζάκης. Θέλει, δεν θέλει. Μπαίνει μέσα. Ένα λεπτό. Ο Καλάθης όμως είναι ένα χρόνο. Πιο μεγάλος θα πεις. Πιο μεγάλος από τον Σλούκα. Άμα θέλει. Άλλο λέω. Μην τον δούμε. Μπορεί να μην θέλει και αυτό. Μπορεί να είναι κουρασμένος και αυτός, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο. Και αυτός ήταν στο προολυμπιακό του. Είναι σε όλες τις εθνικές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτός είναι. Βέβαια. Από μία περίπτωση, νομίζω το 2013 δεν ήταν. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε. Γιατί αν δεν έχουμε και το. Δεν λέω ότι υπάρχει θέμα με τον Καλάθη, αλλά είναι και αυτός ένα χρόνο μεγαλύτερος. Ναι. Μην ξεχνάς ότι είναι με τον Ιτούδη. Ο Ιτούδης όμως λογικά δεν θα τον θέλει στη Φενέρ. Αφού λένε ότι φεύγει ο ακριβώς. Ναι. Θα τον διώξει με συμβόλαιο. Αυτό άρα, δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω αν έχει. Μήπως. Στο τέλος έχει. Για πάμε εμείς οι δύο. Στο τέλος θα έχουμε τον Γόκαπ και από εκεί πέρα είναι ο Λούτζης, είναι ο Ράιτης. Αυτά τα παιδιά. Εντάξει, δεν κοίτα, υπάρχει άλλο playmaker. Θα σου πω κάτι. Άρα είναι σωτήριο τον Γόκαπ. Επειδή τον έθιξες. Όχι, τον έθιξα. Όχι, άλλο λέω. Ναι, το έθιξα. Ναι, εντάξει, σωστό. Το Μωραϊτή εγώ τον έπαιρνα. Ναι. Αλλά για τρίτο. Τρίτο και να έχω και ένα σουτ. Ναι. Αλλά όχι δεύτερο. Σώτα φού. Εκτός από... σε λίγο θα είμαστε ομάδα σου τον. Σωστό. Απλά τώρα δημιουργείται θέμα στη θέση του playmaker. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος να είναι ο Καλάθης. Ελπίζω να μην δημιουργηθεί και πρόβλημα με τον Καλάθη. Και το λέω γιατί είναι και αυτό. Τώρα θα γίνουμε η ομάδα η οποία είναι αυτές οι ομάδες που λέμε. Ελά, ρε, που να πάνε αυτοί με ένα playmaker. Τώρα έτσι θα λένε. Τώρα, αυτοί. Πάμε με ένα που να πάνε με τον Γόκαπ. Εντάξει, το καλό είναι ότι έχοντας τον Γιάννη στην ομάδα. Είναι τρομερό αυτό που έγινε. Ο Γουόκαπ μπήκε στην εθνική ομάδα πριν από 20 μέρες και μετά από 20 μέρες είναι ο μόνος και αναντικατάστατος στην ομάδα. Και έτσι δεν μπορεί να μπει και ο Ντόρσεϊ. Δηλαδή, αν δεν μπει ο Γουόκαπ, δεν θα έχουμε playmaker. Έτσι όπως πάει. Ακόμα και ο Καλάθης να είναι. Χρειάζονται και οι δύο. Ναι. Έτσι. Ναι. Είναι ένας προβληματισμός του Ιτούδη, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα. Τον είδαμε και σε διάφορα βιντεάκια έτσι. Να χαλαρώνει λίγο πριν ξαναμπεί στη μάχη. 24 του μήνα είναι η εθνική ομάδα που ξεκινάει την προετοιμασία.